Και κλείνουμε αυτή τη σειρά των βίντεο με το βίντεο του ΠΑΟΚ με τη Χάιντουκ Σπλιτ. Υποδέχομαι τον Αντώνη Τσακαλέα για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ που είσαι εδώ, Αντώνη. Καλησπέρα. Την επόμενη φορά θα ξεκινήσω εγώ την εκπομπή, να ξέρεις. Τόσο οικία θα είμαι. Πρέπει. Είναι η τέταρτη φορά που έρχεσαι στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι εδώ ο Αντώνης για να μας βοηθήσει για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Χάιντουκ. Ο Τέο λείπει, αλλά είναι η τελευταία φορά που λείπει. Από την επόμενη εβδομάδα και μετά θα γυρίσει εγώ, τελικά. Γυρίζει. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το Μεξικό και είπε θα γυρίσει. Εγώ σε κάποιες φωτογραφίες το που λέμε το είδα είναι μήπως και. Το σκέφτεται, λες. Ναι, είναι 50-50. 50-50. Ήταν οι πιέσεις από την οικογένεια, καταλαβαίνεις. Ναι, από την συμβία, τη σύζυγο, όχι σε φύγει απλά. Που σου λέει εντάξει, πρέπει να γυρίσουμε κάποια στιγμή. Δεν τα κατάφερε. Όπως και η κυρία Κίνη δεν τα κατάφερε να μην τον πάει στο. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να το γλιτώσουμε το μόνο. Είναι το Μεξικό, εντάξει, μπορεί να σε κρατήσει, είναι θελκτικό. Αλλά μετά σου λείπει πατρίδα. Δεν γίνεται. Σου λείπει πατρίδα όπως και να έχει. Όπου και να πας, πάντα θα σου λείπει Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, η θάλασσα, γιατί στο Μεξικό δεν έχουμε θάλασσα. Οπότε εδώ είμαστε. Ναι, είναι προνομή, είμαστε προνομή. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν τον Αντώνη που είναι ξανά εδώ. Θέλω να μου πεις, την κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους τους ρεπόρτερ που φέρνουμε εδώ. Την έκανα και στον Νίκο Παπαδόπουλο και στον Ηρακλή Αντίπα. Συναισθήματα Πέμπτη βράδυ μετά το τέλος του αγώνα στην Κροατία, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή. Ναι. Τι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα, έχει τελειώσει το παιχνίδι και εκείνη τη στιγμή πώς είσαι, τι αισθάνεσαι? Είμαι ήρεμος γιατί κατάλαβα ότι η Χάιντουκ δεν είναι έναν υπέρλυτο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαι προβληματισμένος γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει την ίδια εικόνα σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού. Αν και εκεί από τη στιγμή που περιμένω κάποια στιγμή, δηλαδή την Πέμπτη, να υπάρχει αλλαγή προσώπου και να δω πώς θα λειτουργήσει. Και από την Παρασκευή το πρωί μου έχει καρφωθεί, έστω θα δούμε πέναλτι. Θα δούμε πέναλτι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν. Δηλαδή, μάλλον επειδή ξανά το παιχνίδι. Για πες, ναι, γιατί όταν το ξαναβλέπεις είναι καλύτερο το. Κατάλαβα το πόσο διαμασμένοι τα δύο προπονητές, αλλά και το πόσο είχαν πείσει το σύνολό τους να κάνουν αυτό που τους ζήτησαν. Γιατί υπάρχει το ένας προπονητής διαβάζει το παιχνίδι, υπάρχει ένα πλάνο δεν βγαίνει και ένα πλάνο μου βγαίνει, αλλά οι παίκτες μου δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Mm-hmm. Υπάρχει αίσθημα ανακούφισης όταν τελειώνει το μάτς. Ανακούφισης. Προς το τέλος, επειδή το παιχνίδι είναι άναρχο και επειδή στο άναρχο παιχνίδι μπορεί να βολευτεί ο γηπεδούχος, γιατί βάζει και την κερκίδα μέσα που λες πάμε λίγο να φωνάξουμε, να κάνουμε κανένα σαματά και τέτοιο. Υπάρχει αίσθηση ότι τουλάχιστον εκεί που θα μπορούσε να στραβώσει κάτι, δεν στράβωσε. Mm-hmm. Γιατί καταλάβαινε ότι έτσι πως πήγαινε η ροή του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα βγάλει φάση. Αντιστάθηκα στο να κάνω πλάκα με το Σαματά. Και το... Αντιστάθηκα. Δεν θα το κάνω. Ήταν πολύ προβλέψιμο. Και είπα, ναι, δεν είναι για μένα αυτό. Ήταν πολύ προβλέψιμο. Δηλαδή θα το πω σε μια άλλη στιγμή που δεν θα το περιμένετε τόσο πολύ. Θέλω όμως να ρωτήσω και το εξής. Η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που μπορείς να πεις με σιγουριά να έρθει κάποιος και να πει την Πέμπτη ΠΑΟΚ θα περάσει. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο σε συνδυασμό με αλλαγή προσώπου στην επίθεση. Ναι. Μπορεί να με κάνει αισιόδοξο για να πω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ένα καθαρό σκορ. Με αλλαγή προσώπου εννοείς προφανώς αλλαγή γενικότερου προσώπου, εννοείς συμπεριφορά. Όχι, εννοώ να παίξει ο ΠΑΟΚ με ένα φορ βάσει τη τακτική του. Κυριολεκτικά το λες, δηλαδή. Ναι, κυριολεκτικά. Άρα ήρθε η ώρα να παίξει ο Σαμάτα. Γιατί άμα δεν. Πότε θα παίξει, δηλαδή. Γιατί αυτό ήταν μια πορεία την Πέμπτη το βράδυ. Το συζήτησα και με τον Κώστα, αλλά ο Κώστας πάντα είναι συνδικαλιστής. Okay, πάντα μιλάει για τους παίκτες, για τον προπονητή. Okay, ναι, λοιπόν, υπήρχαν ρεπορτάζ. Και λέω υπήρχαν ρεπορτάζ γιατί το μεταφέρω ως ρεπορτάζ στην αδέρφου, όχι δικό μου. Mm-hmm. Έτσι. Ότι υπήρχε συζήτηση ανάμεσα σε Λουτσέσκου και Σαμάτα, ο οποίος του είπε ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να ξεκινήσει μάτς, δεν αισθάνεται έτοιμος να βγάλει 60-70 λεπτά. Okay. Αυτό μας δείχνει ότι η πρόθεση ήταν να παίξει όμως. Για να τον ρωτάει, αν μπορείς να παίξεις, θέλω να σε βάλω. Να παίξει. Ναι. Και έχω την εντύπωση πλέον από τη στιγμή που ο Σαμάτα ενσωματώθηκε λίγο πριν τα παιχνίδια με την Πεϊτάρ, ότι πλέον η λογική λέει ότι θα τον δούμε. Ναι, γιατί πλέον προκαλεί και μια σχετική απορία και στον κόσμο και το βλέπαμε και εδώ και στα μηνύματα ότι είναι το τρίτο μάτς που έρχεται τον πάγκο. Ναι. Που λες, OK, κάποια στιγμή πρέπει να παίξει. Δηλαδή, για να δούμε και τον ολοκληρωμένο ΠΑΟΚ και να δούμε και τον ολοκληρωμένο όσο μπορεί να πει κανείς, γιατί υπάρχουν κομμάτια του ρόστερ που ακόμα λείπουν. Αλλά τέλος πάντων, το ολοκληρωμένο σε σχέση με αυτά που έχει να βάλει. Το Σαμάτα Κωνσταντέλια, ας πούμε, είναι κάτι που θέλει να δει ο κόσμος. Η ατάκα σου να δούμε τον ολοκληρωμένο ΠΑΟΚ είναι σωστή για τον εξής λόγο. Διότι ο ΠΑΟΚ είχε μία έτοιμη δομημένη μεσοεπιθετική γραμμή, δεν την άλλαξε και βάζει έναν παίχτη. Αν μου το έλεγες αυτό για μέσο,
που εκεί ο ΠΑΟΚ σε τρία παιχνίδια έχει τρία διαφορετικά δίδυμα. Τη μία έπαιξε ο Τσιγκάρας με το ΣΒΑΠ, την άλλη έπαιξε ο Αγκούστο με το ΣΒΑΠ και τώρα έπαιξε ο Φιλίππε με το Τσιγκάρα. Εκεί θα σου έλεγα ότι μπαίνει ένας παίχτης, αλλά δεν ξέρει καν ποιον θα παίξει. Εδώ μιλάμε ότι θα βρει συγκεκριμένους παίχτες. Mm-hmm. Ο Σαμάτα, δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ έμαθε το όνομα του Σαμάτα, είχε στο ρόστερ τους ίδιους μεσοεπιθετικούς, με όταν τον έφερε. Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή. Ναι, ούτε προσθήκη ούτε αφαίρεση. Ακριβώς. Ναι. Άρα ήξερε σε τι αγωνιστικό περιβάλλον θα τον βάλει. Ναι. Ξέρει τι μπορεί να σου δώσει ο Ζίβκοβιτς ως εξτρέμ, ξέρει τι μπορεί να σου δώσει ο Νάριο ως εξτρέμ, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να σου δώσει ο Κωνσταντέλια ως μεσοεπιθετικός. Υπάρχει και ο Τάισον, τον οποίο τον αφήνουν τελευταίο στη σειρά, γιατί δεν είναι τόσο βιδωμένο σε μια θέση. Μπορεί να παίξει και στα άκρα, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Ανεξαρτήτως ότι τελευταία δεν έχει παίξει καλά ούτε στη μία ούτε στην άλλη θέση. Αυτό είναι θέμα μέρας, δεν είναι θέμα αγωνιστικής ταυτότητας. Οπότε είναι ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή ο Σαμάτα πλέον έχει κάνει γύρω στις, αν όχι 20-15 προπονήσεις, έχει κάνει σίγουρα. 15 προπονήσεις σημαίνει ότι για 15 φορές σε 40 λεπτά έκανε ασκήσεις τακτικής και σε μικρότερους χώρους. Αρχίζει να μαθαίνει τα χούγια του κάθε συμπαίκτη του. Αρχίζει και καταλαβαίνει τι καπνοφουμάρει αγωνιστικά ο Νάρεϊ, τι κάνει ο Νάρεϊ και δεν το κάνει ο Ζίβκοβιτς, τι κάνει ο Κωνσταντέλης και δεν το κάνει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και γενικότερα αρχίζει και προσαρμόζεται, όπως και οι συμπαίκτες του αρχίζουν και να μαθαίνουν πώς κινείται. Ναι. Επειδή ξαναείδες το μάτς και αυτό πάντα παίζει ρόλο. Εγώ διέκρινα από τη μία φορά που είδα το παιχνίδι, και αυτό όχι με πολύ μεγάλη ευκολία, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι όταν είναι πολλά μάτς μαζί είναι δύσκολο να καταλάβεις ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, όση διάρκεια ήμασταν αφοσιωμένοι με τον Κώστα και να βλέπουμε το παιχνίδι. Και εδώ να πω βέβαια, παιδιά, ότι το να βλέπεις το μάτς με έναν άνθρωπο σαν τον Κατσουράνη σε βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Οι παρεμβάσεις του και τα σχόλιά του είναι στοχευμένα πάντα και βλέπεις, σου δείχνει πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να δεις. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να δεις, δεν έχεις μπει στη διαδικασία να τα δεις. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι να δώσουμε σε έναν να δει ένα μάτς και μετά να του δώσουμε το ίδιο μάτς και να του πεις ότι ξέρεις τι, εγώ έπαιξα να κάνει over 45 πάσους συγκεκριμένος παίχτης. Ναι. Άλλο μάτς θα δει. Ναι, άμα παρατηρείς μόνο έναν. Ναι, γιατί θα προσέχει συνέχεια πού είναι. Ποια έκανε πάσα λάθος και δεν μπορούσε να την κάνει. Ναι. Ποια πάσα μπορούσε να κάνει και δεν την έκανε. Σωστά. Θα δει άλλο εντελώς μάτς. Συμφωνώ 100%. Ενώ και ο ποδοσφαιριστής αυτό το έχει. Το έχει, γιατί κατευθείαν λοκάρει η ματιά του σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Πέρα από την αντιληπτική του ικανότητα που είναι πολύ υψηλότερο επίπεδο, έτσι, από τη δική μου σίγουρα. Λοιπόν, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει ο Αντώνης, γιατί εγώ το έκανα, ας πούμε, στο μάτς Χετάφε Μπαρτσελόνα. Ήμουν λοκαρισμένο στο Μαξίμοβιτς. Δεν με διέφερε τίποτα άλλο. Και μιλάμε τώρα που έπεφτε ξύλο, αντεκκλήσεις, φάσεις, όχι πολλές ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια, αλλά τόσο πάνω, είχε πράγματα να δει στο μάτς. Αλλά εγώ ήμουν λοκαρισμένο στο Μαξίμοβιτς. Δηλαδή, έχω βγάλει συμπέρασμα για το Μαξίμοβιτς, όχι για τη Χετάφε. Γι' αυτό το είπα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Ναι, πραγματικά. Οπότε, καθότι είδε το παιχνίδι και το ανέλησε σε περισσότερο βάθος, εγώ είδα μια ομάδα της Χάιντουκ η οποία θα κάνει αρκετά εύκολα το λάθος σε χώρους που απαγορεύεται να κάνεις λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Τούμπα πιστεύω ότι μπορεί να το μεγενθύνει σαν πρόβλημα ο ΠΑΟΚ με την πίεση που θα ασκήσει. Και το κλειδί πλέον είναι η τελική ενέργεια και η τελική απόφαση. Εμένα αυτό μου φάνηκε ότι ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εύκολα μπορούσε να κάνει 0-1 ο ΠΑΟΚ. Αυτό του λείπει το ΠΑΟΚ. Θα σου πει τώρα κάποιο, καλά, με δύο δοκάρια και με φάσει Χάιντουκ και μου λέτε 0-1. Λοιπόν, αλλά άλλο δεν είναι. Ο μεγαλύτερο μύθο για αυτό το παιχνίδι είναι τα δύο δοκάρια. Ναι. Ότι έφαγε πίεση ο ΠΑΟΚ, γιατί. Ναι. Το ένα είναι αποκλείστριμα επίπεδου Τζέραρτ. Του μπράβο, ακριβώ, ναι. Ολόιδιο. Ναι. Του Κωνσταντέλια. Του Κωνσταντέλια. Και το άλλο είναι μια φάση στην οποία η πλειοψηφία των παιχτών, αν την κάνουν 5 φορές, θα τη στείλουν εκεί. Ο Λιβάγια, λόγω ποιότητας, μπορεί να το ξανακάνει. Το θέλει. Έλα. Το θέλει, πιστεύεις. Κάνει σουτ. Πιστεύω ότι θέλει να κάνει τη σέντρα λίγο πριν τον τερματοφύλακα. Πιστεύω ότι κάποιο θα βρεθεί εκεί. Αλλά όχι να του βγει έτσι. Δεν θέλει σουτ, δηλαδή. Πάει να βρει συμπαίκτη. Πάει να βρει συμπαίκτη. Αλλά είναι τόσο καλός παίκτης που μπορείς να πεις, μπορεί και να το θέλει αυτός ο Τσόγλανος. Δηλαδή, το πρόβλημα της Χάιντουκ με τον Λιβάγια είναι ότι ο Λιβάγια μπορεί να κάνει πολλές δουλειές καλά, αλλά αν του φέρεις ένα ακόμα παίχτη για να μοιραστούν τις δουλειές,
αν μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο 10 δουλειές σωστά. Αν το πεις και στις 5 θα τις κάνει αυτό, στις 5 εσύ. Αυτές τις 5 θα τις κάνει τέλεια. Δεν υπήρχε κάτι που να μην έκανε ο Λιβάγια στο παιχνίδι του Split. Να κατέβει κάτω από το κέντρο να πάρει την μπάλα, το έκανε. Να ζητήσει να του γεμίσει το αιματοφύλαξη για να πάρει αυτό το κεφαλιά, το έκανε. Να βγει να πάει πρώτος στο χάφο ή να πάρει την πρώτη πάσα, τη δεύτερη, το έκανε. Να βγει στα πλάγια, το έκανε. Να κάνει σέντρα, το έκανε. Να κάνει τελική, το έκανε. Να κάνει τελική εκτός περιοχής, εντός περιοχής, κεφαλιά. Δεν υπήρχε κάτι που να μην έκανε. Ναι. Και δεν ξοδεύεσαι, δεν μπορείς, αδειάζεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι. Εντάξει, το σημείο αναφοράς είναι λίγο για να το πεις για τη σημασία του. Δηλαδή, μειώνει τη σημασία του αν τον πεις μόνο σημείο αναφοράς. Είναι μια ομάδα μόνος του σε κάποια πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει χάσει λίγο ταχύτητα και έκρηξη κτλ. Αλλά τα αναπληρώνει. Δηλαδή, με τον τρόπο που αγωνίζεται και με πράγματα τα οποία βγάζει από την τσέπη του. Τα βγάζει από την τσέπη του. Δεν τα βλέπεις. Εκείνη την ώρα το βγάζει. Πουθενά. Είναι φοβερό. Ναι. Και τα γκολ που βάζει τώρα, ας πούμε, στο τελευταίο ματς Χάιντουγκ με την Σλάβεν. Ναι. Το δεύτερο του γκολ, λες, από εκεί δεν μπαίνει γκολ. Δεν μπορεί να βρει γωνία από εκεί και το βρίσκει. Ναι. Ο Αμερικάνος ο μέσος τους έλειπε πάρα πολύ. Α, είναι ο παίκτης που τραυματίστηκε, ναι. Ναι, μεγάλη απώλεια. Γιατί θα μοιραζόταν πράγματα. Είναι τόσο πολύτιμος ενώ είναι τόσο πιτσιρικάς. Ναι. Έχει κουμπώσει το σύνολο. Ναι. Τα μισά που έκανε ο Λιβάγια που κατέβαινε προς τη μεσαία γραμμή, τα έκανε επειδή έλειπε αυτός. Και ο Φόε που ήταν στη θέση του, ο Φόε έπαιξε στη θέση του, έτσι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλός παίκτης. Ο Φόε πλέον στην ηλικία που είναι. Μπορεί να έχει μέσα στο μάτς δύο καλά 15 λεπτά. Δηλαδή να πιεστεί, να τρέξει, να αυξήσει τις ταχύτητες του, να κάνει περισσότερα σπριντ μες στο παιχνίδι, αλλά θα χρειαστεί μετά από 15 λεπτά, ένα διάστημα 5-6 λεπτών, ναι. να πάει σε πιο safe mode, σε πιο safe παιχνίδι για να. Αυτό τώρα δεν παίζει ο πιτσιρικάς πάλι, έτσι. Ναι. Είναι δεδομένο ότι ούτε στη ρεβάνς. Άρα πάλι με Φόε λογικά κτλ. Ναι. Κροβίνοβες πίσω κτλ. Εντάξει, κερδίσαν την Σλάβεν με 3-0 οι Κροάτες. Ο Πάκου δεν είχε υποχρέωση. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Πρόσεξε τώρα. Η Χάιντουκ είχε το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή του αγώνα. Mm-hmm. Δεν το έκανε. Όπως και την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξε, γιατί έπαιζε με την Όσιγεκ. Δεν ζήτησε αναβολή, ήθελε να παίξει. Αλλά okay. Η Όσιγεκ, επειδή αυτή έπαιζε Ευρώπη, ζήτησε. Και στην Κροατία υπάρχει ο κανονισμός ότι αν μια ομάδα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια καλοκαιρινά, αυτό το προκριματικά. Αν ζητήσει αναβολή, την παίρνει, ό,τι και να γίνει. Ανεξάρτητα θα πει ο αντίπαλος. Γι' αυτό και είχε βγει ο προπονητής και έλεγε: εμείς δεν θέλαμε την αναβολή στο μάτς με την Όση. Αλλά από τη στιγμή που τη ζήτησε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και όλα αυτά. Ναι, ο οποίος προπονητής είναι ο Λέκο, ο οποίος είναι και λίγο μανουριάρης. Ήταν τιμωρημένος με τη Σλάβεν, τον είδα καθόλου κερκίδα, γιατί έκανε μανούρα σε ένα άλλο μάτς. Είπε προφανώς κάνει δύο-τρία πράγματα γαλλικά. Εντάξει, εγώ είδα μια ομάδα η οποία δεν είναι, συμφωνώ, δεν είναι σε ένα τρομερό επίπεδο, δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει τον ΠΑΟΚ, δεν είναι μια ομάδα η οποία. Σαφώς όμως μπορεί να τον αποκλείσει, για να μην τα λέω και. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που μπορεί να τον αποκλείσει. Έτσι, πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι πολύ λεπτό το 0 από το 1-0. Είναι πολύ. Ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τα πάντα προφανώς. Και είδαμε ότι υπάρχει και η ποιότητα κυρίως από τον Λιβάγια. Εντάξει, προφανώς κυρίως από τον Λιβάγια. Για να απειλήσει και να κάνει. Επειδή μιλάμε και για ένα παίκτη, μπορεί να κάνει το τίποτα γκολ. Το τίποτα. Ναι. Δηλαδή από οπουδήποτε και το τίποτα. Καλά, η πάσα που βγάζει στη φάση του πρώτου ημιχρόνου. Όχι το δοκάρι, την άλλη φάση. Ναι. Είναι μαγική. Δεν ξέρω πόσοι παίκτες εύκολα μπορούν να κάνουν αυτή την πάσα την παράλληλη. Με την σε χειρουργική ακρίβεια, σωστή ένταση, σωστή ταχύτητα, σωστή εκεί κλίση. Που πρέπει, εκεί που πρέπει. Ναι, μυρογνωμόνιο κανονικό. Δεν συζητάμε. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ από την άποψη της μεσαίας γραμμής. Είδαμε πάλι τρίτο διαφορετικό δίδυμο. Ναι. Είπες Τσιγκάρας με Φίλιππε Σοάρες. Και το καλύτερο. Το καλύτερο των τριών, πιστεύεις. Το καλύτερο των τριών με βάση τις ανάγκες του παιχνιδιού. Άρα μπορούμε να το ξαναδούμε. Δεν το αποκλείω. Ένα δίδυμο που είχε τρεξίματα. Ειδικά από το Τσιγκάρα πολλά και σωστά τρεξίματα. Γιατί υπάρχει και το τρέχω απλά και υπάρχει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Για δεύτερη φορά ο Τσιγκάρας βρίσκεται σε θέση για γκολ και δεν το βγάζει. Έστω και αν ήταν πολύ πιο δύσκολο σου το από ότι στο παιχνίδι με την Πέιτερ, αλλά πάλι πάτησε στο συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου περιοχή. Ο Φελίπε φάνηκε ότι είναι ένας παίκτης που δεν έχει ρυθμό. Mm-hmm. Φάνηκε ότι έχει τρεξίματα, μπορεί να διαβάσει τους καινούς χώρους, έστειλε αρκετές φορές την μπάλα στο χώρο για τον Άρη. Έξυπνα, σωστά. Απλά, ο Λουτσέσκου νομίζω ήξερε ότι είχε μια ενδεκάδα μιας χρήσης 60 λεπτού και είμαι σίγουρος ότι πριν το μάτς είχε ετοιμάσει και τις αλλαγές στο μυαλό του.
Για να το τις είχε σετάρει, σου λέει αυτούς έχω, με αυτούς θα πάω, στο 60 θα κάνω αυτό, στο 75 θα κάνω αυτό, γιατί δεν μου βγαίνει. Αναγκάστηκε να βάλει τον Οσντόεφ. Αναγκάστηκε. Εγώ όταν το έβλεπα το παιχνίδι, λέω μία, δεν θα έβγαζα το τσιγάρα ποτέ. Και το είπε κιόλας ο άνθρωπος, ότι ρίσκαρα δεν το κάνω συνήθως, λέει. Το είπε κιόλας. Ναι, δηλαδή, το έβλεπα το μάθος και λέω εκείνη την ώρα, αποκλείεται να βγει ο τσιγκάρας. Και βλέπω ότι βγαίνει ο τσιγκάρας. Και λέω, οκ. Ρασβάν, σώσε με, πες μου, τι σκέφτηκες, φώτισέ με. Τι είδες και δεν είδα. Και δεν είδα εγώ. Ναι. Ρίσκαρα, για να βάλεις έναν παίχτη εκεί πίσω, έναν παίχτη που δεν έχει τα τρεξίματα, αλλά προφανώς και θα ήξερε ότι ο τσιγκάρας δεν έχει άλλα τρεξίματα. Έβαλε έναν παίχτη, τον Οσντόεφ, ο οποίος μαζί με τον Σβάμπ δεν έχουν την ταχύτητα του προηγούμενου διδύμου. Άρα δεν κολλάνε και μαζί σου, γενικά. Τσιγκάρα. Είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να παίξει αν ο ΠΑΟΚ έχει 70% κατοχή μπάλας. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια, ναι. Εκεί είναι. Γιατί εκεί είναι και ψηλά παιδιά και τα δύο, ίσως μπορούν να βοηθήσουν και στατικά, δηλαδή με αέρα κτλ. Ναι. Άρα συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή, προφανώς, μάλλον συγγνώμη, δεν συζητάμε για κανένα ενδεχόμενο να παίξει ο Σντόεφ βασικός, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μου κάνει εντύπωση. Όπως σου έκανε εντύπωση ήδη που έπαιξε. Δηλαδή να παίξει ως, αν παίξει ο Σντόεφ, θα παίξει τσιγκάρα ως Σντόεφ. Αν παίξει, μιλάμε ότι θα παίξει σίγουρα 60, 65, 70 λεπτά. Είναι έτοιμος. Αυτοί μόνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μπορούν να ξέρουν. Όπως και στο παιχνίδι στο Ισραήλ, έτσι και τώρα είμαι σίγουρος ότι οι προπονητές σκέφτονται ένα παιχνίδι 120 λεπτών. Ναι. Το έχουν στο μυαλό τους. Άρα πάμε όμως. Ποιος με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο ότι ο Σαμάτα μπορεί να παίξει. Πλέον έχουν περάσει 4 εβδομάδες, δηλαδή. Ναι. Εγώ έχω δύο παράπονα από παίκτες όμως. Γιατί η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ συνολικά, αν εξαιρέσεις ένα-δυο λάθη, ας πούμε όπως το λάθος του Εκόνγκ, που και είναι ένα τελείως ατομικό λάθος που μπορεί να συμβεί, δεν θα ήθελες να συμβεί. Ναι. Προφανώς, ούτε από τον καλύτερο αμυντικό υποτίθεται. Υποτίθεται, λέω, στα χαρτιά αυτή τη στιγμή είναι ο πιο έμπειρος, ο πιο ποιοτικός, ο πιο ακριβός. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι επειδή έχουν μια λογική με το σύμπαν και την ισορροπία και αυτά, ότι αυτό που έγινε στο Ισραήλ κάπου θα το βρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που έγινε στο Ισραήλ, δηλαδή, ότι γλίτωσε τον κάποια δώρο, πράγματα. Όχι, τον γκολ δώρο. Α, τον γκολ δώρο. Κάπου θα το βρει, κατάλαβες. Ναι. Ναι, ξέρεις, κατάλαβα. Ναι. Μου το λες, είναι καρμικό, ρε. Στο τέλος, ναι, θα με πείσουν, δηλαδή. Ναι. Δεν το βρήκανε. Δεν το βρήκανε. Δηλαδή το δώσαμε μια φορά, δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Ίσως αν αυτή ήταν, μια σφαίρα ήταν μέσα. Μακάρι. Μπορεί να μην έχει άλλη. Εντάξει, το αφαιρώ αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση. Γιατί η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ γενικότερα είδε ότι υπήρχε ένα πλάνο, κλέψαμε την μπάλα εκεί που θέλαμε, βγήκαμε εκεί που θέλαμε, απομονώσαμε τον Άρη. Τακτικά ήταν σωστός ο ΠΑΟΚ σε αρκετά σημεία του αγώνα. Ναι, ειδικά με την πίεση εκεί που έπρεπε, σε παίκτες που έπρεπε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο. Δηλαδή έχει κλέψει την μπάλα ΠΑΟΚ τουλάχιστον 3 φορές στο πρώτο ημίχρονο και άλλες σίγουρα 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε για 5 φορές που για μένα 5 φορές πρέπει να βγει φάση. Οκ, δεν θα βάλεις γκολ. Αυτό ακριβώς που λες. Πρέπει να βγει φάση. Να βγει φάση. Για να αισθάνεσαι ότι ξέρεις τι, δεν κάθομαι και ματαιό πονό. Και δεν βγήκε φάση. Δεν θυμάμαι φάση από αυτές τις στιγμές που πάω έκλειψε την μπάλα. Τώρα το θες γιατί ο Νάρη ήταν σε κακή ημέρα στην τελική απόφαση. Ο Νάρη ήταν στα χειρότερα του. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Δεν το θυμάμαι θες ποτέ. Γιατί... Έτσι. Συμφωνώ. Τον θες γιατί ο Κωνσταντέλιας ακόμα διστάζει να σουτάρει. Δεν ξέρω. Το θες γιατί ο Ζίβκοβιτς δεν είναι πουθενά σε αυτές τις φάσεις. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό που θέλει. Το θες γιατί ο Μπράντον δεν είναι πουθενά σε αυτές τις φάσεις. Δύο παράπονα έχω. Το ένα είναι από τον Ζίβκοβιτς που το είπα πριν. Δεν είναι μέσα στα γκολ, δεν είναι μέσα στα assist. Θέλει και λίγο κι αυτά ο ΠΑΟΚ από τον Ζίβκοβιτς. Σίγουρα. Μιλάμε για παίκτη εκατομμυρίου. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί για μένα πάλι θα μαλώσει ο Κώστας. Παίζουν ρόλο τα λεφτά. Τι συμβόλαιο έχεις, φίλε. Ποια είναι η θέση σου στην ομάδα. Έχεις βαρύ συμβόλαιο. Το καταλαβαίνω ότι είναι ψυχολογία κτλ. Αλλά κάποιος πρέπει να κουβαλήσει. Ναι. Λέω εγώ, άποψή μου, δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά έτσι το βλέπω. Και το δεύτερο παράπονο ήμουν από τον Τάισον. Δεν έχει κι αυτό την ουσία στο παιχνίδι του. Είναι λίγο φρουφρού και γύρω-γύρω. Δεν τον αισθανόμαστε. Χωρίς να πω ότι τον έχω μελετήσει πάρα πολύ τον Τάισον, μου φαίνεται παίκτης που καταλαβαίνει από το πεντάλεπτο τι παιχνίδι θα σου κάνει. Στα πρώτα 5 λεπτά, το πώς θα κινηθεί, το πώς θα πάρει την μπάλα, τη σπιρτάδα του, καταλαβαίνει. Ότι αυτό το παιχνίδι θα του πάει καλά. Α, αυτό εννοεί. Ναι, ναι. Όχι ότι είναι προβλέψιμο. Όχι. Και καταλαβαίνει ότι άμα μπει και δεν του βγει μια φάση και κάνει κανένα τέτοιο, όχι. Εκεί καταλαβαίνει ότι δεν είναι. Ναι.
Ναι. Τον έχω, δεν ξέρω γιατί μου είχε δημιουργηθεί αυτή η άποψη ότι είναι παίκτη, όταν λέω παίκτη ψυχολογία, εννοώ ότι μπορώ να τον καταλάβω πώς θα παίξει και πόσο γεμάτος ή άδειος θα είναι από τα πρώτα του λεπτά σε ένα μάτς. Και πάμε και στα άλλα. Έτσι, προφανώς εκεί το θέμα και Τζιόρα θα είναι ίδιο, έτσι. Θα παίξει και Τζιόρα, μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Γιατί ο Λίρατζης είναι εκτός λόγω απόφαση του προπονητή. Δεν έχει κάτι. Θύμησε μου κάτι. Ο Λίρατζης είναι στη λίστα των αγώνων. Ναι, ο Λίρατζης είναι, είναι στη λίστα. Ο Σάστερ δεν είναι. Ο Σάστερ δεν είναι λόγω του θέματος. Ναι, ναι, ναι. Okay. Άρα ο Λίρατζης, θεωρητικά μιλώντας, θα μπορούσε να είναι επιλογή. Σαφώς. Οπότε πίσω δεν αλλάζουμε κάτι. Όχι. Δεν αλλάζει κάτι. Και με κουλιαράκι και με κόν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ωραία. Υπενθυμίζουμε ότι το match. Το λέω και από την άποψη ότι και για τον κόσμο. Όχι ότι δεν το ξέρουν, απλά το υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα λίγο με τιμωρία, έχει ένα θέμα με αναστολή και με τα λοιπά. Ακριβώς. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο κόσμος. Ειδικά υπήρχε και ενημέρωση από την UEFA ότι ξέρετε, είστε υπότροποι και μην νομίζετε ότι είστε υπότροποι. Απλά θα κλείσει μία θύρα του γηπέδου, οτιδήποτε να γίνει. Θα έχετε μία αγωνιστική άμεσα. Ναι. Γιατί η UEFA πλέον δεν περιμένει να εξετάσει υποθέσεις. Μπαμ, μπαμ, σου βγάζει γιατί σου λέει παίζει την επόμενη εβδομάδα, να ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Καθότι το βίντεο το οποίο είχαμε κάνει για το πρώτο παιχνίδι έτσι, έγινε πριν από ό,τι έγινε στην Φιλαδέλφεια, αυτό το γράφαμε και όλα στα βίντεο τα οποία δημοσιεύσαμε. Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής όμως. Οι συνάδελφοι που πήγανε στην Κροατία, φαντάζομαι μίλησες με κάποιους. Ναι. Πώς ήταν εκεί η φάση, γιατί το μάτι ήταν Πέμπτη, είχαν περάσει 2-3 μέρες. Οι Κροάτες ήταν εντός εικόνων υπερβολικοί. Για να εκμηδονήσουν την παραμικρή περίπτωση να γίνει το οτιδήποτε. Άρα ήταν η ασφάλεια. Μιλάμε τώρα για το που έβγαινε στο ξενοδοχείο, έβλεπε τρεις αστυνομικούς λίγο έξω από τη ρεσεψιόν να σε κοιτάξουν γιατί ξέραν ποιοι είστε, μήπως θέλεις να πας κάπου να σε ακολουθήσω. Α, για τέτοια κατάσταση οι μιλάμε. Οι συνάδελφοι πήγαν οδικώς, με το που μπήκαν στην Κροατία, είχαν συνοδεία δύο αυτοκινήτων και μια μηχανή μέχρι να πάνε στο ξενοδοχείο. Αρχικό κράτο δηλαδή. Όπου ναι. Πα μαζί σου. Γι' αυτό λέω ήταν υπερβολική το ΣΕΙΚΟΝ, αλλά το καταλαβαίνω διότι και αυτοί σε επίπεδο χώρα, όταν βλέπουν μια Ελλάδα να διασύρεται για ό,τι της έγινε, δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να γίνει το παραμικρό. Καλά, ήταν ισχυρό χτύπημα και για αυτούς βέβαια. Δηλαδή και για το κρατικό ποδόσφαιρο, όσο μπορώ να θεωρήσω κομμάτι του ποδοσφαίρου όλο αυτό, έτσι. Αλλά ήταν και ένα χτύπημα και για αυτούς. Mm. Δηλαδή, άμα ασχολούνται πλέον και σε διακρατικό επίπεδο το θέμα. Δηλαδή απασχολεί πολύ πιο υψηλά πρόσωπα σε σχέση με απλά τους προέδρους των ομοσπονδιών, ας πούμε. Είναι ένα θέμα πιο χοντρό αυτό που συνέβη και δικαιολογημένα προφανώς. Το καταλαβαίνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ρώτησα και την Πέμπτη το βράδυ, το προηγούμενο. Την Πέμπτη που έρχεται, τι συνέστημα θες να έχεις όταν τελειώσει το παιχνίδι. Το μάτς είναι 8.30. Ναι, 8.30. Άρα 10.30, αν δεν πάει παράταση. Ναι. Ναι. 10.30. Τι συνέστημα θες να έχεις, θες να, δηλαδή αρχίσαι με το ουφ ή θες να είσαι πιο γεμάτος. Φέρ το ουφ να φύγουμε. Κανονικά. Φέρ το ουφ να φύγουμε. Κανονικά. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα με ένα 1-0, δοκάρει ο Λιβάγια στο 93 από τα 2 μέτρα με εξουδετερωμένο Γοτάρσκι. Όχι, πήρα άλλαξα μπαταρία στο πισόμετρο. Είσαι κομπλέ, είσαι πρόεδρο. Δεν έχω πρόβλημα. Θυμάμαι την ατάκα ενός προπονητή που πάντα μας δεχόταν στις προπονήσεις Δευτέρα πρωί και μας έλεγε Δευτέρα πρωί η ομάδα έχει παίξει σούπερ, έχουμε κάνει εξαιρετική εμφάνιση και έχουμε χάσει ένα 0. Πώς είμαστε? Έτσι. Δευτέρα πρωί λέει, το ένα Δευτέρα πρωί. Έχουμε παίξει, λέει, έχουμε κρεμαστεί από τα δοκάρια, είμαστε χάλια και έχουμε κερδίσει ένα 0. Πώς είμαστε? Έτσι. Άρα την Πέμπτη, δώσ' μου το ουφ. Ναι. Ειδικά σε παιχνίδια Αυγούστου. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα δεν θα φέρει πρόκριση. Γιατί δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Ναι. Ενώ είναι λίγο παράδοξο να περιμένεις και. Να σου πω κάτι. Εκτύπωσε τις τρεις ενδεκάδες που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Τις αρχικές ενδεκάδες που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με την Πετάρ και στο παιχνίδι με την Χάιντουκ. Και πες μου, θα την ξαναδείς μέσα στη σεζόν. Οποιαδήποτε αυτές τις τρεις ενδεκάδες. Ναι. Ως ενδεκάδα. Έτσι. Έτοιμη. Δεν θα την ξαναδώ σίγουρα το μάτς του Αυγούστου γιατί έφυγε. Ξεκινάμε από αυτό. Θα ξαναδείς Φελίπε Τσιγκάρα? Όχι. Βασικό. Όχι. Μπράντον θα ξαναδώ βασικό. Μπράντον θα ξαναδώ. Μπράντον Μενάρα ή Ζίβκοβιτς θα το ξαναδώ. Και Τζιόρα θα ξαναδείς? Θα ξαναδώ.
Δεν θέλω. Δεν θέλω, αλλά τώρα με ρωτάς τι θα γίνει. Ναι, ναι. Ναι. Δεν σου λέω τι θέλω, σου λέω τι θα γίνει. Πιστεύω ότι τον ξαναδούμε. Αφού τον έχει στο μυαλό του για δεξιμπακ, ναι. Διαφωνώ. Ποιος είμαι εγώ, θα πει κάποιος. Αλλά κάτι βλέπει στο Λίρατζι ή δεν βλέπει που εμείς δεν το βλέπουμε. Ή, δεν ξέρω. Σίγουρα κάτι ξέρει παραπάνω. Προφανώς είναι το ίδιο στη ραδιά. Στο τέλος της ημέρας, οι προπονητές θέλουν να είναι ίσιοι ότι κέρδισαν ή έχασαν. Με αυτό που πίστευα. Με τον τρόπο του. Ακριβώς. Θα ζήσω, θα πεθάνω με τον τρόπο μου. Εκεί καταλήγω στην επιλογή για Τζιόρα. Θέλει την ασφάλειά του, θέλει το ύψος του. Θέλει αυτό το ότι δεν θα εκτεθεί και ας μην είναι από τη σέντρα και πάνω. Και ας μην κάνει τίποτα. Μην κάνει τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτό το πλέον πιθανό είναι αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο λόγο. Σκέφτεται προφανώς ότι ο Λίρατζης δεν θα του παρέχει την ίδια ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι ο Σάστρα θα έπαιζε. Ναι. Αν ήταν υγιής. Ο Σάστρα θα έπαιζε, ναι. Που είναι και πιο. Επιθυκογενής, είναι λίγο πιο ευέλικτος με την μπάλα στα πόδια, καμία σχέση με τον Κετζιόρα. Που δεν μιλάμε για τον Καφού, έτσι. Μιλάμε για τον Σάστρε, ας πούμε. Αλλά, ναι, okay. Λέει, είναι λίγο πιο ολοκληρωμένος δεξιός μπακ. Εγώ ξαναλέω, νομίζω ότι ο Κετζιόρα, παρότι παίζει δεξιός μπακ, το είπα και σε όλο βίντεο νομίζω, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι οι φίλοι να βλέπουν και όλα τα βίντεο, μπορεί να μην το είδανε, γι' αυτό και θα το ξαναπώ. Ότι τον Κετζιόρα μάλλον στο μυαλό μου τον έχει για δεύτερο δεξιό στόπερ. Δηλαδή, ο ρόλο στον ΠΑΟΚ είναι μα αυτός το περίεργο με τον Κετζιόρα είναι ότι τον Ιανουάριο βρέθηκε στον ΠΑΟΚ γιατί μπορεί να παίξει, γιατί είναι δεξί μπακ και είχε πολλούς τραυματισμούς, αλλά μπορεί να παίξει κεντρικός αμυντικός και τον είδαμε στο κεντρικό αμυντικό. Και τώρα αποκτήθηκε για δεξιό στόπερ και έχει παίξει μόνο. Μόνο δεξιό στόπερ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο δεξιό στόπερ όμως. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι οι αριστεροπόδροι. Τα είπαμε για αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ που έχει τρεις αριστεροπόδρους στόπερ. Και θέλω λίγο να συζητήσουμε και το θέμα Αουγκούστο. Έφυγε πλέον οριστικά. Καλά λεφτά. Δεν είναι άσχημα. Ναι. 5,5-6 πόσα πήρε, ναι. Κάπου εκεί. Νομίζω έχει και ένα ποσοστό η προηγούμενη ομάδα του, βέβαια. Ναι, δεν είναι όλο αυτό το πάω, δηλαδή. Ναι. Ναι. Εσύ με τι συναισθήματα τον αποχαιρετάς? Δηλαδή, έδωσε αυτά που έπρεπε, ήταν αυτός που ήθελες? Ο Αουγκούστο θεωρήθηκε από πολλούς ως ο παίκτης τον οποίο ήταν η οικογένεια Σαββίδη ανακοίνωσε τον Λουτσέσκο ότι τον αποκτά. Εκείνος είπε: «Οκ, αφού δεν με ακούς, φεύγω». Και δέχτηκε την πρόταση που είχε από την Αραβία και έφυγε. Ο Αγούστο, έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν έπιασε το ταβάνι του. Ναι, οκ. Okay. Υπήρχαν θέματα, ενώ προσαρμογής. Και θέματα προσαρμογής και θέματα που είχε κάποιες στιγμές που είχε βρεθεί ουσιαστικά εκτός ομάδας. Όχι απλά εκτός ενδεκάδας, εκτός αποστολής, με κάποια θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Και στην πιο γεμάτη σεζόν δεν έχει παίξει ως εξαροχτάρι, έχει παίξει αυτό το υβριδικό δεκάρι τέλος πάντων. Mm. Στην πιο γεμάτη σεζόν, τη σεζόν που ο ΠΑΟΚ πήγε μέχρι τα προημιτελικά του conference. Αυτά που διαβάζουμε που και που έτσι ότι δεν αγκαλιάστηκε πολύ ας πούμε, από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, από το team γενικότερα, ισχύουν, τα στερνίζεσαι, πώς το προσεγγίζεις? Δεν μπορώ να σου πω ότι ισχύουν 100%, αλλά για να έχουν υποθεί από που δεν φύτρωσαν. Mm. Υπάρχουν πράγματα που καταλαβαίνεις ότι είναι παπάς. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που αν και δεν το βλέπεις ότι μπορεί να γίνει, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί κάποιος να ξύπνησε μια μέρα και να είπε αυτό το πράγμα. Γιατί ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Αυτή η εντύπωση του δημιουργήθηκε, ναι. Ναι. Φεύγει ξεζουμισμένος από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα αν δεν έφτασε στο ταβάνι, όπως λες, μπορεί και να μην το φτάσει και ποτέ. Δεν το ξέρεις αυτό για το. Για να φεύγει, διότι πέρυσι, όταν ήταν να ανανεωθεί, του είχαν πει ότι ξέρεις τι, σε ανανεώνουμε, σου δίνουμε αυτά τα λεφτά. Αλλά να ξέρεις ότι οποιαδήποτε στιγμή φέρεις μια πρόταση συγκεκριμένη, θα φύγεις. Και ήρθε αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Οπότε ο Αγκούστο και ο ΠΑΟΚ είχαν μπει σε μια διαδικασία. Δεν φεύγεις τώρα γιατί σε έχω ανάγκη. Mm. Αλλά σου έχω δώσει αστικά τα κλειδιά. Ο Αγκούστο ήταν ο παίκτης που ήξερε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν ότι. Και τι λεφτά ζητάει η ομάδα. Το ήξερα εξ αρχής. Για να το γενικεύσω λίγο. Προκαλεί προβληματισμό ή μπορεί να είναι και βαριά λέξη. Μια ανησυχία. Σίγουρα προκαλεί ανησυχία σε κάποιο κομμάτι του κόσμου, αλλά γενικά στην ομάδα ρωτάω. Το ότι δύο παίκτες πλέον του ΠΑΟΚ ζητούν μετεπιτάσιος να φύγουν. Δηλαδή, δύο πολύ βαριά στελέχη, δηλαδή δεν είναι ξέρω εγώ ο Κεζιόρα ή ο Λίρατζης, είναι ο Ίγκασον και ο Αγκούστο.
σχεδόν δηλαδή ο γκα μα είπε ο Λουτσέσκου ότι παρακαλούσε ναι. ας πούμε, να φύγει. Ναι. Όπως και για τον Αγκούστο μπορεί να πει κανείς ότι πίεζε για να φύγει. Υπάρχουν αυτές οι δύο πολύ βασικές αποχωρήσεις και με τον τρόπο που ήρθαν. Υπάρχει ένας Μπάτσι επίσης που επίσης αποχώρησε. Ναι. Που δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου αλλού κτλ. Δεν ξέρω όχι, τι έχει πει. Απλά ήθελε να φύγει από το περιβάλλον. Ήθελε να φύγει από το περιβάλλον. Άρα μιλάμε για τρεις αποχωρήσεις ναι. πλέον. Δύο πολύ σημαντικές και η τρίτη θα πω του Μπάτσι. Πολύ σημαντική. Ναι. Άμεσος συνεργάτης του Λουτσέσκου. Δεν έχει σημασία αν είναι σημαντικός ή όχι. Σημασία έχει να κάτσει να λέω: γιατί φεύγουν αυτοί. Εκεί καταλήγω. Γιατί λοιπόν. Μου φεύγουν. Τι σημαίνει όλο αυτό και αν όντως προκαλούνται ανησυχίες. Σημαίνει ότι κάποιοι ένιωσαν ότι ο κύκλος τους και ο κύκλος της ομάδας στην οποία είναι έκλεισε. Άρα ήταν θέμα προσωπικό τους. Και προσωπική φιλοδοξία ή. Μα αντιλαμβάνονται ότι αντιλήφθηκαν, ένιωσαν ότι ο κύκλος τους, ο κύκλος των ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση ο κύκλος του ΠΑΟΚ έκλεισε. Προφανώς έβλεπαν ότι στα επόμενα δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι σε θέση να τους προσφέρει αγωνιστικά πράγματα που έζησαν. Δεν θα είναι τόσο διεκδικητικός ενδεχομένως αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Mm. Το οποίο είναι και απόλυτα θεμητό και λογικό. Αν το αισθάνεται έτσι ένας ποδοσφαιριστής, να πει ότι παιδιά, εγώ θέλω να πάω κάπου. Να, όπου... Το θέμα είναι το τι κάνει η κάθε ομάδα που το αντιλαμβάνεται αυτό την επόμενη μέρα. Το πώς το λύνει. Το με ποιες κινήσεις δείχνει ότι ξέρετε, παιδιά, ακόμα και αν συμβαίνει αυτό. Γιατί μπορείς να αρνηθείς ότι συμβαίνει και να κάνεις ότι δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει αυτή η άρνηση. Όχι, δεν νομίζω. Mm. Αλλά θέλω να δω το πόσο πάω και θα το διαχειριστεί αυτό. Μαξίμοβιτς θα φέρει. Πιστεύω στο τέλος της ημέρας, έστω και αν γίνει σαν τον ανέκδοτο με τον γρίλο που χτυπάει άλλος να φέρει τον γρίλο και λέει άντε και εσύ και ο γρίλος σου. Ναι, αυτό. Ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει. Εύχομαι να μην εξαρτάται από το ευρωπαϊκό μάλλον του ΠΑΟΚ Μαξίμοβιτς. Α, να πει ο Μαξίμοβιτς κάνα τις κάτσα να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Όχι, ο ΠΑΟΚ να πει. Α, ο ΠΑΟΚ να πει. Ναι, ναι αλλά πώς θα. Γιατί εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το Μαξίμοβιτς μόνο αν φτάσει μέχρι τα play-off και πλέον έχει δύο παιχνίδια για να μπει σε ομίλους, σημαίνει ότι όντως ο ΠΑΟΚ έχει χαμηλώσει τον πύχη και πηγαίνει στο μεροδούλι μεροφάι. Αγωνιστικά, οικονομικά, τα πάντα. Ό,τι παίρνω, δίνω. Και αν δεν ναι, πάρω, ναι, δεν δίνω. Ναι. Εδώ όμως προκύπτει η πολύ άμεση και αυθόρμητη ερώτηση. Δεν θέλει χαφ ούτως ή άλλως. Δηλαδή, γιατί να περιμένει. 100-0, δεν το συζητάω καν. Γιατί να περιμένει, δεν το θα μου πεις, καν. Μιλάμε για μια μεταγραφή που θα κοστίσει μαζί με το συμβόλαιο του παίκτη πάνω από 4,5. Κοντά 5, φαντάζομαι. Ναι, εκεί. Ναι. Γιατί είναι 3,5 στην ομάδα και θα πάρει κανένα ακόμα κάτι ο Μαξίμοβιτς. Ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη σε τρομερή ηλικία. Έτσι, ναι. 28 χρονών. Πλέον... 28 χρονών ο Σέρβος Διεθνής να έρθει έχοντας 185 παιχνίδια βασικός στην Ισπανία. Ναι, μιλάμε για. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια και να κάνεις. Να έχεις τον προπονητή, ξέρω εγώ, ο κολλητός σου, μην πω καμιά άλλη λέξη. Ναι. Πόσα, θα κάνεις 30 παιχνίδια. Θα κάνεις 50 παιχνίδια. Ναι. Είναι αυτό που συζητούσα προ αρκετών χρόνων με το. Για τον Ζιόλι. Που έλεγαν όλοι δεν μπορεί να παίζει. Δεν μπορεί να βγάλεις 18 προπονητές άχρητους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να έχει περάσει από 18 προπονητές και μόλις να παίζει. Ή δεν μπορεί να κάνει τα χατήρια όλων των προπονητών. Δεν γίνεται. Δηλαδή με κάποιον θα κολλούσε, δεν μπορεί να στράβωνε. Δεν γίνεται. Θα μάλλον. Μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή για το Θεό. Το θέμα είναι άλλο. Επειδή πολλοί συζητούν για το πόσο ΠΑΟΚ έχει διαχειριστεί τα οικονομικά του και τα λάθη που έκανε όταν πήρε ντάμπ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όταν πήρε ντάμπ το καλοκαίρι του 19 είχε δώσει 8,5 εκατομμύρια μεταγραφές και είχε πάρει 5,5. Η ΑΕΚ φέτος μετά τον ΤΑΠ έχει πάρει 1 εκατομμύριο στα ταμεία της και έχει δώσει 10,5. Επειδή είπες ότι πολλές φορές τα λεφτά παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο. Για μένα παίζουν. Δες πώς διαχειρίστηκε μια ομάδα τη μεγαλύτερη στιγμή των τελευταίων ετών της και πώς μια άλλη. Δεν εξετάζω όλα τα υπόλοιπα, το background, καθαρά αυτό. Αυτό και μόνο. Δεν εξετάζονται προφανώς. Το γήπεδο, τα έσοδα, ναι, γι' αυτό σου λέω. Αυτό το αφήνω. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Είναι άμεσα, βέβαια. Σαφώς, αλλά να το δούμε λίγο ξερά, να δούμε έτσι πώς να σου πω. Παδικά μπακαλίστηκα σαν να είμαστε. Τι ήθελα να δώσω ένα, τι ήθελα να δώσω άλλο. Ναι, καθαρά. Ένα καφέ. Αυτό. Μια γενικότερη διαχείριση της επιτυχίας, μια επιτυχία στην οποία τη μεθόδευσαν οι ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πάλεψε να είναι έτοιμη για να μπει στο γήπεδο της με ομαδάρα. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με όλα αυτά που έκανε εκείνη τη χρονιά να πάρει το ποτάμι με -2 τα πάντα. Ναι. Εδώ προκύπτουν πάρα πολλές συζητήσεις και ακούω πολύ κόσμο να λέει «Α, μετά πέρα από τότε, ας πούμε, πέρα από κάποια χρόνια, το 19, το 18, το 17, 100.000 και 50 και 150 δεν ήταν πρόβλημα. Πάρ' τα τώρα, τα άδεινο πάω και πάρ' τα παραγεράθω παίξεις κατευθείαν». Ναι. Και βλέπεις ότι τώρα δεν είναι έτσι πλέον.
Αυτό το βρίσκει τώρα. Το βρίσκει τώρα. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία σίγουρα σε έχει κάνει σοφότερο, επιμένεις στην παράταση? Δεν, στο ξαναείπα. Δεν άλλαξε κάτι. Πρόσεξε, εάν είχα στο μυαλό μου τους λόγους για τους οποίους το σκέφτομαι αυτό, ναι, θα σου έλεγα ότι μέσα από τη συζήτηση κάποιοι από αυτούς άλλαξαν. Ναι, ένα σκεπτικό μου άλλαξε. Αλλά από τη στιγμή που σου λέω ότι δεν μπορώ να σου εξηγήσω, αλλά για ποιο λόγο έτσι μου έχει καρφωθεί, όπως είχα πει ότι θα βρει έναν τρόπο πάω να περάσει από την Μπέιταρ, δεν ξέρω, μου έχει καρφωθεί ότι αυτό το μάτι θα πάει εκεί στο. Εγώ το έχω κάνει και σενάριο ολόκληρο, έτσι. Ένα-ένα κανονικό, ένα κανονική διάρκεια. Ναι. Δύο-δύο παράταση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πιεσόμετρο, δεν για. Δεν βλέπω να μας λες για υπογλώσσιο. Πρόκριση δεν μας λες. Πέναλτι μετά, θα πάει πέναλτι. Μετά κοτάρσκι. Α, βλέπεις πρόκριση ΠΑΟΚ όμως. Ναι. Α, okay, ναι. Γιατί μέχρι στιγμής το απέφευγες. Δηλαδή, ήταν μόνο μας έλεγες για παράταση και δεν μας έλεγες να περάσει. Μήπως βλέπεις κάποια κοινή. Αν με ρωτήσεις βέβαια τώρα ποιος εκτελέσει το τέταρτο και το πέμπτο πέναλτι, δεν έχω απάντηση. Δεν έχεις απάντηση. Γιατί πάντα αυτό ρωτάω στους προπονητές. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός εκτελεστής? Το πρώτο ή το πέμπτο? Του τέταρτου ή του πέμπτου? Το τέταρτο ή το πέμπτο. Ναι. Εσύ ποιο είναι, για ποιος είναι το σημαντικότερο? Το τέταρτο. Θεωρώ ότι το πέμπτο μπαίνει. Θεωρώ ότι το πέμπτο το βάζω κι εγώ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι πιο σημαντικό το πρώτο? Αν έχει σκοράρει ο αντίπαλος, αν δηλαδή εκτελώ δεύτερος και έχει βάλει το άλλο πρώτος. Ναι, απλά εγώ πηγαίνω στο. Ότι... τα κρίσιμα. Στο πρώτο βλέπεις λίγο πίσω, έχεις βήματα για τον κρεμό. Στο τέταρτο. Είσαι εκεί, φλερτάρεις, η πετρούλα πέφτει. Πώς δείχνουν τις ταινίες που πατάς λίγο και αρχίζουν και πέφτουν οι πετρούλες για να το κάνουν δραματικό αυτό? Όπως έχει πει μια εκπληκτική ιστορία, ας πούμε, ο Σταύρος Κόλκας, που έχει μιλήσει με τον Μπαλάφα μετά το μάτς στο Χαριλάου που έχει πάει στα πέναλτι. Και του λέει ο Μπαλάφας στο επικό, αδερφέ, δεν έβλεπα την μπάλα. Δηλαδή, από το άγχος μου για να. Πώς θα φτάσω στην μπάλα να εκτελέσω, που το έβαλε το πέναλτι ο Μπαλάφας. Είναι ιστορική, βγάζει φανέλα και αποβάλλεται στα πέναλτι. Δεν ξέρει ποτέ αυτό. Που βγάζει τη φανέλα σε εκτέλεση πέναλτι. Που σε μένα έχει πει το εξής για τον Σάντος. Αυτό... άγχος δεν είχε αυτός. Για το Παλάμι. Εμείς λέει πεθαίναμε για το μάτς. Με το που λέει πάω στο πάγκο, αρχίζει και με βρίζει, λέει δεν θα παίξει την Κυριακή. Και λέω από μέσα μου, καλά ρε. Αυτό σκέφτεται, δηλαδή καίγεται το. Και αυτό σκέφτεται την Κυριακή. Και Κυριακή δεν πεθαίνουμε. Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή. Ναι, όντως. Αυτό το είχε κάνει εντύπωση. Ότι ο προπονητής εκείνη την ώρα έχει την ψυχραιμία και αυτά να σκεφτεί την Κυριακή. Που άλλος είχε 182 σφιγμούς. Δεν έβλεπα την μπάλα να εκτελέσω, ας πούμε. Που είναι πάω Κάρης, Άρης Πάοκας. Λέει ποιο στοιχείο την Κυριακή για την ώρα. Πάμε να περάσουμε στο Χαριλάου. Λοιπόν, όντως είναι το πέμπτο, το τέταρτο, το τρίτο, το δεύτερο, το πρώτο. Αν είσαι, δηλαδή αν έχει και λίγο το ταπεραμέντο, την ψυχολογία κτλ. Δηλαδή το Λιβάγια πού τον βάζει να θέλει? Τέταρτο. Τέταρτο. Ναι. Τέταρτο. Και αν όμως δεν φτάσουμε να εκτελέσουμε τέταρτο. Τι να πω, εντάξει. 3-0. Οι άλλοι, δηλαδή, μιλάμε τώρα τι να σα κάνω, παιδιά. Δηλαδή, okay. Τα βγάζει όλα ο Κοτάρς και τα χάνουν όλα οι άλλοι. Μάλιστα, τα λύσαμε όλα και ασχολούμαστε με τα πέναλτι. Δηλαδή, το κλειδώσαμε. Τα κλειδώσαμε όλα. Ήρωα Κοτάρς και τα λοιπά. Αυτή είναι η τίτλη. Ο Κροάτης απέκλεισε την ομάδα του Κροατή και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ θα διαφωνήσουμε. Γιατί ως Μπεταράδες βλέπουμε άσο. Άσο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πρόβλεψή μας στο στοίχημα.gr προφανώς, στους φίλους μας εκεί, τους καλούς μας. Και βλέπεις και over 1,5. Όχι. Άσο ξέρω. Μην μπλέξεις με τα σκορ. Άσο ξέρω, στο 93 βρίσκουμε στο στοίχημα.gr. Εκεί προφανώς θα βρείτε και ό,τι άλλο σενάριο θέλετε να φτιάξετε. Όπως παράταση. Ναι. Άμα θέλετε να παίξετε παράταση, παίζετε παράταση. Μπορείτε να παίξετε πρόκριση ΠΑΟΚ στην παράταση. Ή μπορείτε να παίξετε πρόκριση Χάιντουκ, αν είστε άρρωστοι. Ή αν είστε αντιποξίδες. Χτύπα ξύλο. Ή αν είστε Κροάτες. Σωστό. Αν είστε Έλληνες, οι Κροάτες που ζείτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ή μπορεί να παίξετε πρόκριση ΠΑΟΚ απέναντι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Το παίρνουμε και αυτό είπαμε. Ούφας είναι, αλλά. Ναι, μια χαρά. Κανονικά. Λοιπόν, πρόκριση ΠΑΟΚ εμείς βλέπουμε καθαρή στο 90 λεπτό, καθότι βλέπουμε άσο. Οπότε πρόκριση ΠΑΟΚ. Καλά, βέβαια είναι άλλο πρόκριση ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί είναι γενικό. Πηγαίνει και στο. Είναι γενικό. Εμείς βλέπουμε άσο, αλλά αυτό σημαίνει και πρόκριση ΠΑΟΚ προφανώς. Λοιπόν, τι να πω, καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά, να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να περάσουν όλοι αν γίνεται. Είναι, επειδή παρακολουθείς γενικά φαντάζομαι και όλες τις ελληνικές ομάδες, είναι πολύ σπάνιο αυτό. Να πηγαίνουν τρεις ομάδες μέρα Πέμπτη. Την περισσότερη ομάδα δεν φάγαμε γκολ. Δεν φάγαμε γκολ. Κοντέψαμε βέβαια. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει πολύ. Το παλέψαμε. Δεν υπάρχει πολύ. Είναι το γκολ, είναι σαν το offside. Δεν υπάρχει πολύ και λίγο. Σωστό. Το πάλεψε ο ΠΑΟΚ να φάει, το πάλεψε ο Ολυμπιακός να φάει. Εντάξει. Δεν είχε. Ο Παναθηναϊκός δεν το πάλεψε καθόλου. Ναι. Ήταν πολύ καλός. Γενικά, συγκυρία καλή αυτή. Τρία μάτς, τρεις ομάδες να πηγαίνουν και όχι μόνο να έχουν πάρει. Δηλαδή να είναι καλές, να είναι και φαβορεί σχεδόν πλέον. Αν εξαιρέσει λίγο τον Άρη που πάει εκτός έδρας και. Όχι, εκτός έδρας λίγο χάνεται. Θεωρητικά, αν τα βάλουμε κάτω,
με τον Άρη να, όχι μόνο να πρέπει να περάσει την Δυναμό Κιέβου, αλλά μετά την Μπεσίκτας. Ναι, είναι δύσκολη. Ο διάδρομος του είναι δύσκολο. Ναι. Το μονοπάτι του. Και αν δεχτούμε την ποδοσφαιρική λογική, θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να παίζουν. Σε ομίλους. Σε ομίλους. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Μπορεί να έχει ξαναγίνει, αλλά θα δούμε ένα. Σίγουρα θα επηρεάσει τις ομάδες. Ναι, ναι, 100%. Μπορεί και να βάθος, στο βάθος πάγκου και αυτά είναι. Πολλά παίζουν ρόλο. Κοίταξε, το πέμπτη Κυριακή είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ναι, θα πρέπει να πηγαίνουν μετά Πέμπτη Δευτέρα κάποιοι. Να το δουν πώς θα, okay, θα το βρουν. Ναι. Αυτό παλεύεται. Λοιπόν, τι να πούμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σου εδώ για ακόμη μια φορά. Τώρα τη γυρνάει ο άλλος. Θα σε βλέπουμε. Να πάρω μόνο. Και εγώ ένα ρεπό. Πάρε και εσύ τα ρεπό σου προφανώς. Θα σε βλέπουμε, θα περιοριστούμε να βλέπουμε τον Αντώνη Τζακαλέα. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι το. Έχει κάποια κακά η ζωή. Θα τον βλέπετε μόνο στην εκπομπή που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη με Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσίλα. Και οι δύο έχουν πρόβλημα στο ξύπνημα. Να ξέρεις τώρα. Δηλαδή, γιατί μπορεί να έρθει η στιγμή που μπορεί όταν να έρθει. Όταν λέμε πρόβλημα στο ξύπνημα, δηλαδή ξυπνάνε μετά τις 8.30 το πρωί. Το κλειδώνω, δηλαδή χωρίς συζήτηση. Δεν το ξυπνάνε. Ένα δέκα το δίνει. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν, ας πούμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε την έναρξη της εκπομπής. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο και οι δύο να είναι εκεί, παρόντες στην έναρξη. Ή τουλάχιστον ο ένας, σε τελική ανάλυση. Κάποιος ρε παιδί μου, κάποιος. Ας έρχεται ο άλλος και μετά, ας πούμε. Ας πούμε, ναι, οκ. Πιστεύω ότι στην πορεία της εκπομπής, ελπίζω στην πορεία, δηλαδή μέσα στο έτος, να μην έρθει στη στιγμή που θα αναγκαστεί να βγεις μόνος σου. Δηλαδή, να χτυπάς πολύ, να χτυπάμε που μπορεί να είναι ικανής και να βγουν μόνοι μας. Αλλά ναι, τον Αντώνη θα τον βλέπετε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει. Το όνομα το έχουμε πει, σκηνοθέτη. Όχι. Νομίζω ότι είναι έκπληξη το όνομα, οπότε δεν το λέω. Ούτε εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρεις, φαντάσου. Καλά, κρατάμε μυστικά με ανεπανάληπτο τρόπο. Δηλαδή, τα στεγανά μας είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη, 4 Σεπτέμβρη είναι η ημερομηνία που έχει οριστεί. Δεν παίρνω και όρκο ότι θα ισχύσει η ημερομηνία. Δηλαδή, δεν είμαστε και πολύ γρήγοροι. Εμείς έχουμε το 2 στα 2 πάντως. Ισχύει αυτό, αδερφέ. Είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό το κομμάτι. Ναι, στιγμή είμαστε. Λοιπόν, Δεσίλας Αντίπας από το στούντιο. Το στούντιο. Άκης Γεωργίου για ΑΕΚ, Αντώνης Τσακαλέας για ΠΑΟΚ, Νίκος Παπαδόπουλος για Άρη. Μακάρι να είχαμε Ηρακλή να βγάζαμε μια ιδέα. Δεν έχουμε Ηρακλή. Για να κάνουμε το ολοκληρωτικό Big Six. Η τότε δεν πήγε πολύ καλά στην έναρξη Premier. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή άλλη στο Big Five που στην Premier έτσι είχε 90% στις πάσες. Κέρδισε. 90% στις πάσες. Δεν με νοιάζει, δεν κέρδισε. Η αρχή είναι. Αρχή, η αρχή. Συμφωνείς με την αρχηγία του Σον. Ποιο άλλο. Το Σον. Δεύτερη αδερφή να είχα. Να του την έδινα. Φουλ. Εδώ θα την έβαζα. Κοίταξε, σε Κορεάτη είναι δεδομένο ότι δίνει. Τώρα μιλάμε για καλά παιδιά. Αν εξαιρέσει τον Χουάν. Και είναι ο τελευταίο που, που έπαιξε στον κλεμμένο τελικό του Champions League. Οπότε είναι. Αυτό θα γινόταν αρχικό. Με το απευθεία πέναλτι στην αρχή λέμε έτσι. Αυτά με τη μασκάλη πέναλτι. Συμφωνώ. 100% συμφωνώ. Ναι, αν εξαιρέσει τον Χουάν του Ολυμπιακού που κάνει πράγματα που δεν αντιστοιχούν σε Κορεάτη. Όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι κομπλέ καλά παιδιά, ρε παιδί. Α, και για το τέλος, έτσι πριν κλείσω, δεν γίνεται να μην ρωτήσω. Αν είχαμε κάνα σούμου του παραθλητικό, παραγωνιστικό με το Μιρτσέα Ράσβαν στη Θεσσαλονίκη, κάνα φαγητό, κάνα τίποτα βρεθήκαμε. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν έχει μάθει κάτι. Βρεθήκαμε και φάγανε, το διαβάσαμε. Αυτό πρέπει να ισχύει. Σε γνωστό μαγαζί τη πόλη, γνωστού στενού με θαλασσινά κτλ. Πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου σε αυτό το μαγαζί με το που κάθεται δεν παραγγέλνει. Το τα φέρουν, ναι, ναι, έτοιμα, ναι. Δεν υπάρχει του. Κάποιο είναι και δικό του και δεν το ξέρουμε. Παίζει και αυτό. Δηλαδή, παιδιά, να ξέρει. Δηλαδή, έχει γίνει η δυνατότητα. Ο άνθρωπο θα το αγοράσει, άμα θέλει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη για ακόμη μια φορά. Να, τα λέμε καλά. Την Πέμπτη το βράδυ, live μετά το τέλο των αγώνων των τριών επικών προκρίσεων των ελληνικών ομάδων. Η μία εκ των οποίων μπορεί να μα καθυστερήσει γιατί μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι. Bye.